Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και φαίνεται πως η διαδικασία κινείται με ρυθμούς χελώνας. Το παραπάνω γεγονός δεν είχε εκπλήξει κανένα φοροτεχνικό και οφείλεται σε δύο κύριους λόγους. Καταρχήν, στο πολύ αργοπορημένο άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των δηλώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και ο δεύτερος και κύριος λόγος είναι ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ένα μήνα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, δεν είναι έτοιμη να δεχτεί δηλώσεις μισθωτών, των οποίων η σχέση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή έστω και για μία μέρα. Παρότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 27 Μαΐου, ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που είχε υποβληθεί έως και τις 2 Ιουλίου ήταν λίγο περισσότερες από το 1 εκατομμύριο. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, φέτος έχουν υποβληθεί 1.300.000 δηλώσεις, σε αντίθεση με πέρυσι που είχαν υποβληθεί 3,5 εκατομμύρια δηλώσεις από τα 6,5 εκατομμύρια συνολικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει το Υπουργείο άμεσα να δώσει νέα ημερομηνία καταληκτική για την υποβολή των δηλώσεων. Θεωρούμε όλοι ότι δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από το 31, ακριβώς όσο καιρό έκανε και το τάξη να ανοίξει. Ερωτηματικό παραμένει η στάση του Υπουργείου στο αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων, καθώς καραδοκεί η εκαθάριση του έμφυα, που για να τρέξει θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία εκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να προκύψουν οι δικαιούχοι εκπτώσεων ή απαλλαγών. Τα μέχρι τώρα στοιχεία από την επεξεργασία τι δείχνουν? Μέχρι στιγμής τα στοιχεία, οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, το 50% είναι μηδενικά τα εκαθαριστικά, δηλαδή ούτε καν να λαμβάνουν, ούτε καν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Το υπόλοιπο 50% είναι ένα περίπου 30% που περιλαμβάνει επιστροφές και το υπόλοιπο 20% είναι πληρωμές. Για να έχουμε όμως ακριβή στοιχεία, καλό θα είναι να δούμε τα ποσά των πληρωμών ποια είναι και τα ποσά των επιστροφών. Εκεί είμαστε στο 50-50 επιστροφές με πληρωμές που έχουν να κάνουν φορολογούμενοι.